Σύριος καλλιτέχνης Ταμάν Αζάμ αναμειγνύει στο έργο του εικόνες από αριστουργήματα της δυτικής τέχνης με σκηνές από τις πρόσφατες καταστροφές στη χώρα του. Ο στόχος του δεν είναι άλλος από το να προβάλλει τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος σε μια χώρα. Το έργο του Freedom Graffiti έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα το 2013. Χρησιμοποίησε το διάσημο φίλι του Γκούσταβ Κλίμτ, τοποθετώντας το σε ένα κατεστραμμένο από τον πόλεμο κτίριο της Δαμασκού. Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη λεπτή γραμμή μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας και πώς μπορείς να κάνεις τέχνη σε μια τέτοια περίπτωση. Μιλάει για την ελπίδα ότι οι άνθρωποι μπορούν να αγωνιστούν ενάντια στον πόλεμο, κάνοντας έργα τέχνης που έχουν να κάνουν με την αγάπη. Χρησιμοποιείς αυτό το έργο γιατί είναι διάσημο. Χρησιμοποιώντας το ως καλλιτεχνικό κόλπο, μπορείς να τραβήξεις περισσότερο την προσοχή. Ο 33χρονος Αζάμ είναι ένας από τους ανερχόμενους καλλιτέχνες της Συρίας. Ελπίζει και αυτός με τη σειρά του ότι με το έργο του θα βοηθήσει τον κόσμο να κατανοήσει εις βάθος τα βάσανα που περνάει η χώρα του. Νομίζω ότι η τέχνη δεν έχει νόημα για τους ανθρώπους εκεί, γιατί ο θάνατος βρίσκεται παντού αυτή τη στιγμή στη Συρία. Δεν είμαι στρατιώτης, είμαι καλλιτέχνης και με αυτόν τον τρόπο αγωνίζομαι. Παρόλο που γεννήθηκε στη Δαμασκό, ο καλλιτέχνης ζει και εργάζεται πλέον στο Ντουμπάι. Η τωρινή του έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα τέχνης Αγιάμ στο Λονδίνο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.